Φωμακάκε, αν είναι από δύναμη της Παναγίας, θα σε κάτι. Αν είναι από χέρια, σκοπούνε. Ας είναι μικρό το χώρο, θα την ξαναφτιάξει. Με τη φτώχεια του και με του κόσμου την τσέπη θα τη φτιάξει. Ολοσχερός καταστράφηκε νωρίς χθες το μεσημέρι ο ιερός ναός κοιμήσεως Θεοτόκου στον οικισμό της Αγίας Μαρίνας στην περιοχή της Βουπλασίας, μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κάτω από αδιευκρίνησες μέχρι στιγμής συνθήκες. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας για τη συγκεκριμένη υπόθεση, συνελήφθη από τις αρχές ένας 64χρονος, ο οποίος είχε μεταβεί στο σημείο για να καθαρίσει εθελοντικά το περιβάλλοντα χώρο της εκκλησίας από τα ξερά χόρτα και σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό από αμέλεια. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 12 και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα ο ιερός ναός λαμπάδιασε. Στο σημείο έφτασαν αμέσως περίοικοι που προσπάθησαν αρχικά να θέσουν τις φλόγες υπό έλεγχο, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα, καθώς αυτές είχαν επεκταθεί και κυριολεκτικά είχαν αγκαλιάσει την εκκλησία. Λίγη ώρα αργότερα, το σημείο προσέγγισαν 4 πυροσβεστικά οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λεχενών με 10 άνδρες που ρίχθηκαν αμέσως στη μάχη, ωστόσο ήταν ήδη πολύ αργά. Και χτες πέσαμε από τα σύννεφα. Με αυτό που είδαμε γύρω στις 12 η ώρα, είδαμε ξαφνικά να βγαίνει ο καπνός από την εκκλησία. Τρέξαμε όλοι εδώ, με τον επίτροπο εδώ που έκανε έξω δουλειές, έκοβε χόρτα, και ανοίγει την πόρτα και ξαφνικά είδαμε μέσα να καίγονται τα πάντα. Δεν προλάβαμε να κάνουμε τίποτα. Πήραμε ένα λάστιχο, ρίχναμε λίγο νερό, αλλά δυστυχώς ήταν ακόμα χειρότερη κατάσταση με το νερό που ρίχναμε. Και φύγαμε όλοι πέρα από την εκκλησία και μέσα σε 20 λεπτά γίνανε όλα στάχτη. Πήρα τηλέφωνο την πυροσβεστική, ήρθε. Πήραμε τηλέφωνο την πυροσβεστική, αλλά τι να το κάνει, η πυροσβεστική ήρθε μετά από μία ώρα. Εκείνη τη στιγμή που ήρθε η πυροσβεστική δεν είχε μείνει απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Ούτε ξέρω. Ούτε ξέρω. Ήμουνα στο σπίτι και την καπινούρα είδα. Τώρα πώς έγινε, γιατί δεν ξέρω τίποτα. Ήρθατε εδώ πέρα μέσα, μόλις το είδατε. Ναι, ήρθαμε. Γιατί αντικρίσατε. Τίποτα, δε, ούτε ζυγόναμε κοντά. Δεν μπορείγαμε. Είχαμε ένα όμορφο, ένα υπέροχο πισάκι και ξαφνικά μέσα σε λίγα λεπτά το χάσαμε, έγινε κάρβουνο. Σε 0 χρόνο, δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Τρέξαμε όλοι, ο επίτροπος με τα λάστιχα, με νερά, κάτι του χωριού όλοι, αλλά δυστυχώς δεν προλάβαμε. Ανάστατοι είναι πλέον οι κάτοικοι του μικρού οικισμού που βρέθηκαν μέσα σε μόλις λίγες ώρες χωρίς εκκλησία. Όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν μιλώντας στην Ολυμπιακή Ραδιοφωνία Τηλεόραση, πλέον το εκκλησίασμα θα καλύψει τις ανάγκες του σε κάποιο από τα εξοκλήσια της περιοχής. Πρόσθεσαν όμως ότι αυτά απέχουν αρκετά μακριά από το κέντρο του χωριού. Είναι παλιά η εκκλησία. Την έχουν φτιάξει γύρω στο 75-76. Και από ό,τι μας είπαν, είναι η μοναδική εκκλησία του χωριού. Ναι, αυτή είναι η εκκλησία εδώ του χωριού. Έχουμε κάτι εξοκλήσει, αλλά και αυτά είχαν πάθει ζημιά τότε με το σεισμό. Και αυτά είναι επισκευάσιμα. Τώρα, ο κόσμος τι λέει. Τι να πει ο κόσμος, εντάξει. Ο κόσμος δεν μπορεί να πει τίποτα. Τι να πει ο κόσμος, εδώ είμαστε 35 κάτοικοι είμαστε. Ο επίτροπος εδώ, ό,τι μπορεί ο άνθρωπος, κάνει. Έχει δώσει και τη ζωή του ακόμα να μας καθαρίζει τις εκκλησίες. Τώρα τίποτα άλλο, τι να σας πω. Μας είπαν ότι υπάρχουν κάποια εξοκλήσια στην περιοχή. Μπορούν να βοηθήσουν τώρα τα εξοκλήσια να τα χρησιμοποιήσουμε. Είναι μακριά. Είναι μακριά. Να πάμε τα πόδια όπως ερχόμαστε εδώ. Τώρα είναι μακριά και ένα εκκλησάκι που είναι απέναντι, το άλλο είναι κάτω, μακριά και από εδώ, δύσκολα. Την άμεση επέμβαση της πολιτείας ζητούν πλέον οι κάτοικοι για να μπορέσουν να χτίσουν ξανά την εκκλησία τους. Τι να κάνουμε, ό,τι αν βοηθήσει ο κόσμος από εδώ, από εκεί, να βάλουμε και εμείς, φτωχοί είμαστε, τι να σου πω. Ωστόσο το χωριό δεν πρέπει να μείνει χωρίς εκκλησία. Όχι, δεν πρέπει. Δεν πρέπει. Εμείς κάνουμε θερμή παράκληση σε όλους όσους μας ακούνε, σε όλο τον κόσμο, όσοι μπορεί να βοηθήσουν, σε δημαρχίες, σε δήμους, στην Μητρόπολη, πάντου όπου μπορούμε, ακόμα και σε εφοπλιστές, ακόμα και σε εφοπλιστές, αν κάποιος αυτούς μας ακούει που έχουν πολλά λεφτά, να βοηθήσουν, όπως ο κόσμος, έστω και ένα ευρώ καθένας να μπορέσει να δώσει, ό,τι μπορεί κανένας να βοηθήσει, να μπορέσουμε να το θιάσουμε. Γιατί εμείς να μην χωρίσουμε εκκλησία από τη μια στιγμή στην άλλη, σε μηδέν χρόνο.